Η Βέρεια με αντίπαλο τη Λάρισα, μία από τις ομάδες που πριν την έλεξη του προβλήματος όλοι συμφωνούσαμε ότι τηρεί τις βασικές προϋποθέσεις να είναι από τα φαβορή για την άνοδο στη Super League, κυρίως λόγω της δυναμικής που προσθέτει σε αυτήν την ομάδα ο κόσμος της, των ικανοτήτων, το επίπεδο των ικανοτήτων που διαθέτει με τους ποδοσφαιριστές που έχει στο ρόστερ της και λόγω των υποδομών που έχει, εκτιμούσαμε όλοι ότι πληρεί τις βασικές προϋποθέσεις για να είναι μία από τις ομάδες που διεκδικήσει την άνοδο στη Super League. Με αυτόν τον αντίπαλο η Βέρεια, αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 10-15 λεπτά όπου δεν αποφύγαμε κάποια λάθη που κυρίως με στατικές φάσεις ο αντίπαλος πλησίασε επικίνδυνα στην εστία μας, η κατοχή της μπάλας που είχαμε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα μας έδωσε αφενός τη δυνατότητα να ορίζουμε και να ελέγχουμε το ρυθμό του αγώνα στο μεγαλύτερο του χρόνο και παράλληλα με καλές συνεργασίες να δημιουργήσουμε επικίνδυνες φάσεις για την αντίπαλη εστία. Αξιοποιήσαμε δύο από αυτές και θεωρώ αν δεν χάναμε την ηρεμία μας σε ένα διάστημα του δεύτερου ημιχρόνου, σε διάστημα το οποίο εμείς ελέγχαμε τον αγώνα, με ορισμένα βία στα λάθη φέραμε τον αντίπαλο σε φάσεις επίθεσης. Κάναμε ένα ακόμα βήμα στον δρόμο για την υλοποίηση του στόχου μας. Μας περιμένει ένα δύσκολο πρόγραμμα. Οι τέσσερις επόμενοι αγώνες, από τους οποίους οι τρεις είναι στην έδρα μας, με Καλονή, Πλατανιά, Καλυθέα και εκτός έδρας με τον Παθρακικό, εκτίμησή μου είναι αν μετά από αυτούς τους αγώνες, μετά από αυτόν τον κύκλο των αγώνων, βγούμε με το σημερινό, με τη σημερινή βαθμολογική διαφορά που έχουμε από τον τρίτο, θα έχουμε πλησιάσει όσο ποτέ άλλοτε στην υλοποίηση του στόχου μας. Καλή συνέχεια επιθυμώ στη Λάρισα. Εκτίμησή μου είναι ότι την αδική βαθμολογική θέση. Δεν ήταν επιλογή μας και δεν μας άρεσε καθόλου να αγωνιζόμαστε μεγάλη εβδομάδα. Έπρεπε πιστεύω να γίνει όμως, διότι πρέπει να προστατέψουμε την αξιοπιστία του πρωταθλήματος του Βουμπολίν, ώστε να μην υπάρχουν εκκρεμότητες στους αγώνες. Εβδομάδα των παθών, περιμένουμε την Ανάσταση του Θεανθρώπου, με προσδοκία για αλλαγή της δύσκολης κατάστασης που βιώνουμε, με αισιοδοξία ότι θα ξεπεράσουμε την ηθική, κοινωνική και οικονομική κρίση, και την ελπίδα μιας κοινωνίας που θα σέβεται τον άνθρωπο με αλληλεγγύη, με ειρήνη και συνεργασία σε όλο τον κόσμο. Η επιθυμία μου και η ευχή μου για όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Καλή συνέχεια.